Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο. Πριν απ' όλα την καλησπέρα μου στον κύριο Σιαπάτη και τη συνεργάτη Δάτου και στον κύριο Ρούσα και για την παρουσία της φυσικά εδώ και για τη συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια στο Δήμο της Λευκάδας. Ικανοί άνθρωποι και με σοβαρό πρόσημο. Κοιτάξτε τώρα, εδώ μπορούμε με τα νούμερα να παίζουμε. Να παίζουμε τένις. Να παρουσιάσουμε δηλαδή μία εικόνα κακή ή μία εικόνα καλή. Νομίζω ότι εγώ θα κάνω μία γενική διαπίστωση για το Δήμο. Ο Δήμος έχει προβλήματα. Οικονομικά εννοώ. Έχει προβλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει προβλήματα. Είναι στο κόκκινο με την έννοια ότι κοντεύει να φαλείρει. Όχι. Δεν είναι. Το πόσο καλά κάθε δημοτική αρχή διαχειρίζεται το κομμάτι αυτό των οικονομικών, ενώ βασικά σε σχέση και με τις δαπάνες αλλά και με τα έσοδα, βεβαίως κρίνεται. Και κρίνεται με τα νούμερα. Εγώ θέλω να δώσω δύο-τρία στοιχεία που κατά τη γνώμη μου μπορεί να κρίνουν έναν προϋπολογισμό και να καταλάβουν και μέσα στον εγκέφαλο του κοινού θνητού που ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά και δημοτικό συμβούλιο που δεν μπορεί να είναι όλοι οικονομολόγοι. Μερικά στοιχεία που χρειάζονται μια προσοχή από μεριά του Δήμου. Γιατί ενδεχομένως μπορεί, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να δημιουργηθεί μελλοντικά πρόβλημα στα οικονομικά του Δήμου. Ένα στοιχείο αντικειμενικό, επαναλαμβάνω, αντικειμενικό στη διάρκεια όμως του χρόνου, και όχι, δηλαδή στη διάρκεια μιας δημοτικής αρχής και όχι στη διάρκεια ενός έτους, είναι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στο κομμάτι των εισόδων και στο κομμάτι των δαπανών. Το ποσοστό εκτέλεσης. Δηλαδή, έχουμε ένα υπολογισμό που λέμε ότι είναι 100 εκατομμύρια, τυχαίο το νούμερο, και μέσα στο τέλος του χρόνου πόσο εκτελούμε, 30, 40, 50, απορροφούνται δηλαδή τα 50 εκατομμύρια. Ένα στοιχείο λοιπόν αντικειμενικό είναι αυτό. Και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο μπορεί όλοι να το καταλάβουν. Πρέπει να σας πω, αν δείτε την εικόνα διαχρονικά από το 2011, από τότε δηλαδή που έχουμε τον Καλλικρατικό Δήμο, θα δείτε ότι η εικόνα έχει πολύ σοβαρές μεταβολές. Δηλαδή την περίοδο, την πρώτη, 11-14, σε ό,τι αφορά τα έξοδα, είχαμε κατά μέσο όρο ένα ποσοστό εκτέλεση του προϋπολογισμού στα έξοδα, στις δαπάνες δηλαδή, να το πω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό, της τάξης του 35% περίπου. Αυτό το ποσό ανέβηκε και ήταν γύρω στο 40% την τετραετία 15-19 και αυτό το ποσοστό έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά με αποκορύφωση το 23 που έχει φτάσει σε ένα ποσοστό απορρόφησης τάξης του 24%. Αυτό συνιστά ένα πρόβλημα. Θα μου πει τώρα κάποιος βέβαια, κάνοντας και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου στον εαυτό μου, ότι κοιτάξτε, άμα προσθέτουμε κονδύλια στα έσοδά μας, εντάξει, δεν μπορούν να απορροφθούν, άρα η εικόνα είναι πλασματική. Όχι, δεν είναι πλασματική αν το δεις στον ορίζοντα της τετραετίας. Αν το δεις στον ορίζοντα της τετραετίας. Πλασματική μπορεί να είναι στον ορίζοντα του έτους. Στον ορίζοντα της τετραετίας όμως δεν είναι πλασματική. Είναι φανερό λοιπόν ότι το περίπου 40-42% της απορροφητικότητας που υπήρχε την περίοδο 15-19 έχει πέσει τώρα περίπου μεσοσταθμικά την προηγούμενη, μέχρι το 23, δεν αφορά την καινούργια δημοτική αρχή αυτό που λέω, φυσικά εννοείται, έχει πέσει ένα ποσοστό της τάξης 27,5-28%. Αυτό συνιστά ένα πρόβλημα και το λέμε γιατί. Γιατί αυτά έτσι κι αλλιώς όλα έχουν κρυθεί. Αλλά το λέμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι στην καινούργια δημοτική αρχή. Εάν πάτε στο σκέλος των εσόδων, η εικόνα είναι παρόμοια. Δηλαδή, στο σκέλος των εσόδων την περίοδο 11-14 μεσοσταθμικά ήταν γύρω στο 40% επίσης. Την περίοδο 15-19 ξεπέρασε το 50% και από εκεί και πέρα έχει πέσει και βρίσκεται γύρω στο, μεσοσταθμικά πάντα γύρω στο 37% με αποκορύφωμα φέτος που έχει πέσει στο 28%, το 23 δηλαδή, αυτό που κουβεντιάζουμε. Άρα ένα πρώτο στοιχείο, πάντα λέω με τον ορίζοντα της τετραετίας και όχι με το στενό ορίζοντα ενός έτους, είναι ένα κριτήριο για να βγάλει ένα πρώτο συμπέρασμα ο καθής. Δεύτερο ζήτημα που θέλω να τονίσω. Το ζήτημα των ανίσπρακτων οφειλών. Είναι ένα επίσης αντικειμενικό στοιχείο που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Ούτε η Παναγία.
των ανίσπρακτων οφειλών. Εγώ θέλω να σας δώσω, το είχαμε δώσει και με, απλά δεν έχει τεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ είχα βγάλει και μια ανακοίνωση και είχα δώσει τα στοιχεία αυτά. Πρόεδρε, δύο λεπτά θέλω και τελειώνω. Στις 31 Δεκάτου του 2014, ο Δήμος είχε ανίσπρακτες οφειλές 7.650. Στο τέλος 2014. Στο τέλος 19, αυτές οι ανίσπρακτες οφειλές, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικά, πάρα πολύ δύσκολη, και το αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, αυτές οι οφειλές μειώθηκαν κατά 7%, κατά 500.000, και έπεσαν στα 750, 760 για να είμαι πιο ακριβής. Τώρα βρισκόμαστε σε 31 Δεκάτου του 23, στο 9.056. Και φαίνεται ότι η αύξηση αυτή είναι πιο πολύ του τελευταίου έτους. Ο κύριος Ιαμπάτης έβαλε μια διάσταση, ήταν εκλογές. Εντάξει. Την ακούω, την ακούω. Και δεν την πετάω, δεν την υποτιμώ. Έτσι, αλλά κοιτάξτε, η αύξηση αυτή είναι μεγάλη. Η αύξηση αυτή είναι μεγάλη. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για 2 εκατομμύρια παραπάνω. Από το τέλος του 19, 31 Δεκάτου του 19, με 31 Δεκάτου του 23. Αυτό λέει τώρα, είπε και ο κύριος Ρούσας νομίζω, ότι φαίνεται ότι η εισπραξιμότητα το πρώτο εννιάμινο, εγώ έχω τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω τώρα γιατί δεν έχω και το χρόνο, φαίνεται μια βελτίωση της εισπραξιμότητας, αλλά όλα αυτά επαναλαμβάνω ότι δεν κρίνονται στον κοντινό ορίζοντα του έτους, γιατί μια χρονιά μπορεί να πας καλά και στην άλλη να πας κατά διαόλου. Άρα πρέπει να κρυθούν στον ορίζοντα της τετραετίας. Νομίζω ότι και εδώ θέλω να χτυπήσω ένα καμπανάκι στη Δημοτική Αρχή για το κομμάτι των ανίσπρακτων οφειλών. Πρέπει να δώσει μάχη, γιατί περί μάχης πρόκειται. Έτσι. Και το τελευταίο που θέλω να πω και τέλειωσα, κοιτάξτε τώρα, το ταμιακό υπόλοιπο, αν το δείτε διαχρονικά από το 2011, ας πούμε. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις, αλλά ήταν και πολύ υψηλότερο. Έχει φτάσει και στα 7 εκατομμύρια και στα 7,5 εκατομμύρια. Βρίσκεται στα 5 εκατομμύρια, δεν είναι κακό, δεν λέω ότι είναι κακό, κάθε άλλο. Αλλά το λέω ότι όλα αυτά τα νούμερα που στο κεφάλι του αλουνού μπορεί να γίνουν αυγολέμονο, έχει μια σημασία να τα βλέπουν όσοι τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και με αντικειμονικό μάτι, αλλά και μακροοικονομικά, όχι στον ορίζοντα, επαναλαμβάνω, ενός έτους που εκεί μπορεί να παρουσιάσει μια μαγική εικόνα, αλλά πιο μακροοικονομικά, σε μεγαλύτερο δηλαδή χρονικό ορίζοντα, που εκεί αποδεικνύεται και η διαχείριση που γίνεται από την κάθε Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ.